Η παραπλάνηση των ανθρώπων. Γέροντα, όταν έρθουν ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ για να κηρύξουν μετάνοια, ο κόσμος θα καταλάβει για να συνέλθει. Αυτοί που θα έχουν καλή διάθεση θα καταλάβουν. Αυτοί που δεν θα έχουν καλή διάθεση δεν θα καταλάβουν και θα πλανηθούν. Ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ, γιατί εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουσι σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Είναι μερικοί που κάτι πλανεμένους τους περνούν για προφήτες. Πριν από μερικά χρόνια, ένας προτεστάντης γύριζε συνέχεια με μια βαλίτσα πέτσινη που είχε μια επιγραφή γραμμένη στα αγγλικά: «Είμαι ο προφήτης Ηλίας». Φορούσε ένα πουκάμισο με κοντά μανίκια. Είχε και μια αγία γραφή στα αγγλικά και έλεγε ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει και σε ποια θρησκεία ανήκει, είπε: «Ε τώρα, αυτά είναι χαμένα. Δεν υπήρχαν τότε θρησκείες. Κατάλαβες? Αφού όλοι, καθολικοί, προτεστάντες, πεντηκοστιανοί, όλες οι αιρέσεις και όλες οι παραφιάδες των αιρέσεων είναι γι' αυτόν το ίδιο. Από εκεί δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται». Πόσα γράμματα μου είχε στείλει. Έγραφε διάφορα χωρία από την Αγία Γραφή και είχε όλο προντεστατικές θέσεις. Έστελνε και σε διαφόρους, πότε από την Αγγλία, πότε από αλλού, ένα σωρό πράγματα. Κάποιοι πίστεψαν αυτά που έγραφε και ήθελαν να δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό ότι ήρθε ο προφήτης Ηλίας. «Μα είστε καλά, τι πάτε να κάνετε?» τους είπα. «Ο κόσμος ο καημένος είναι ζαλισμένος. Αμαρτάνει κανείς και μόνον όταν ακούσει όσα λένε οι πλανεμένοι. Είναι μερικοί που λένε: άμα πιστέψεις ότι θα γίνει έτσι, θα γίνει. Αυτό είναι πίστη στον εαυτό τους, αλλά πίσω από τον εαυτό τους είναι το ταγκαλάκι. Κάνουν Θεό τον εαυτό τους και απογυμνώνονται από τη Θεία Χάρη. Με κάτι τέτοιες θεωρίες κοιτάζουν να ξεγελάσουν τον κόσμο». Ένα 45άρης παρουσιαζόταν ως απόφυτος της σχολής της Χάλκης και έλεγε διάφορες Ινδουιστικές φιλοσοφίες. «Εσύ», του λέω, «κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στον κόσμο όταν λες τις εξευγενισμένες βλακίες των Ινδών και συγχρόνως παρουσιάζεσαι ότι τελείωσες την σχολή της Χάλκης. Πρόσεξε, θα δαιμονιστείς». «Γέροντα, γιατί οι διάφορες παραθρησκείες στην Ελλάδα επιδιώκουν να παρουσιάζονται ως σωματεία και τα λοιπά και δεν λένε ότι είναι θρησκείες? Το κάνουν παραπλανητικά. Και βλέπεις, ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος κατήργησε την ειδωλολατρεία και καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία όλης της αυτοκρατορίας τον χριστιανισμό, σήμερα πάνε να φέρουν πάλι την ειδωλολατρεία. Επιτρέπουν να φτιάχνουν τζαμιά, να έχουν οι γκουρούδες τα δικά τους μοναστήρια, να κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, να γίνονται διάφορα κέντρα προσιλητισμού, οι μασόνοι να δρουν ελεύθερα, οι εχοβάδες το ίδιο. Βάλετε η Ορθοδοξία με ένα σωρό θεωρίες, αλλά δεν θα σταθούν αυτά, θα σοριαστούν. Οι ταλέποροι άνθρωποι παρασύρονται, γιατί έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό και έχουν φτάσει σε σκότηση. Μου είπαν δύο νέοι ότι πήγαν στη Χεβρόν για προσκύνημα και τους έβαλαν το σκουφάκι το εβραϊκό για να προσκυνήσουν τους τάφους του Αβραάμ. Τι να το κάνεις το προσκύνημα, αφού έβαλες αυτό που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι στη λατρεία τους? Τι να πεις, μεγάλη σύγχυση. Στο Παρίσι, έξω από μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία έγραφε: «Διδάσκεται η εξάσκηση της ευχής με τη μέθοδο της Γιόγκα». Που έφτασαν. Αρχίζουν ύστερα τα ψυχολογικά προβλήματα και παλαβώνουν. Δεν ξέρουν τι ζητούν μετά. Μερικοί ρωμαιοκαθολικοί, προτεστάντες και τα λοιπά, μαθαίνουν ότι άμα βαπτιστεί κανείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλάζει, αναγεννιέται, και νομίζουν πως αν βαπτιστούν θα τους φύγουν τα ψυχολογικά τους προβλήματα. Είπα για κάποιον προτεστάντη που ήθελε να γίνει Ορθόδοξος: «Κοιτάξτε, μην τον βαπτίζετε αυτόν. Αυτός
δεν είναι για βάπτισμα. Όχι, μου λένε. Άμα βαπτιστεί, θα βοηθηθεί. Μα δεν είναι για βάπτισμα. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν άκουσαν, τον πήραν, τον πήγαν στη θάλασσα, τον βάπτισαν. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες και μου λέει: «Εγώ βαπτίστηκα, αλλά το βάπτισμα δεν μου έλυσε τα ψυχολογικά προβλήματα». «Καλά, για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα βαπτίστηκες», του λέω. «Κοίταξε, αν αισθανόσουν την ανάγκη του βαπτίσματος, αν καταλάβαινες την αξία του και πήγαινες για αυτό το μεγαλείο, τότε θα σου έφευγαν και εκείνα. Αλλά όταν πήγες να βαπτιστείς για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα, πώς να σου φύγουν? Θα φύγουν με μαγικό τρόπο? Μπερδεύουν τη μαγεία με το θαύμα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον χρυσό από τον μπρούτζο. Και βλέπεις, ένας προτεστάντης λόγου χάρη μπορεί να βαπτιστεί ορθόδοξος, ύστερα να γίνει ρωμαιοκαθολικός, μετά να πει «δεν αναπαύτηκα» και να γυρίσει πάλι στους προτεστάντες ή πάλι στους ορθοδόξους. Κάποιος καθολικός βαπτίστηκε ορθόδοξος, έγινε μοναχός και έζησε 9 χρόνια σε ένα μοναστήρι. Έρχεται λοιπόν μια μέρα στο καλύβι και μου λέει: «Εγώ δεν έζησα την κοσμική ζωή σαν ορθόδοξος και θέλω να πάω στον κόσμο να παντρευτώ. Ακούς κουβέντα?» Να του λες εντωμεταξύ πόσο βαρύ είναι αυτό που σκέφτεται και να λέει: «Γιατί είναι βαρύ? Δεν μπορώ να το καταλάβω». Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Ινδουισμός. Οι Ινδοί, ενώ είναι έξυπνος λαός, ενώ έχουν μεταφυσικές ανησυχίες και πολλή καρδιά, ασχολούνται με την δίθεν φιλοσοφία, με πλάνες και με μαγείες. Τους Ευρωπαίους τους αλωνίζουμε τις θεωρίες τους. Και βλέπεις, οι αρχηγοί τους είναι σαν ταύροι και οι άλλοι, εκεί στις Ινδίες, πεθαίνουν από την πείνα. Έρχονται και εδώ στην Ελλάδα και ξεγελούν τον κόσμο με την Ιρβάνα, την τεμπελιά, τις μετεμψυχώσεις. Χρησιμοποιούν εντωμεταξύ στα βιβλία τους και κομμάτια από την Αγία Γραφή, από την Φιλοκαλία, από τους πατέρες και έτσι προσελκύουν τον κόσμο. Παλιά, πού να πιστέψουν οι Ορθόδοξοι τις Ινδουιστικές θεωρίες? Τώρα, πώς να το πει κανείς? Και μερικοί σωστοί άνθρωποι υποστηρίζουν τέτοιες ανοησίες και δίνουν του κόσμου τα χρήματα. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Ινδουισμός. Υπάρχουν γέροντα Ινδοί που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Πολύ λίγοι. Είχαν μείνει μερικοί από την εκκλησία που είχε ιδρύσει εκεί ο Απόστολος Θωμάς, αλλά εγκαταλείφθηκαν. Άλλοι έγιναν καθολικοί, άλλοι προτεστάντες. Σήμερα εκεί οι Ορθόδοξοι είναι μετρημένοι. Αυτά που παρουσιάζουν ως θαύματα οι άλλες θρησκείες ή οι παραθρησκείες δεν έχουν καμία σχέση με τα θαύματα της δικής μας θρησκείας. Ο Χριστός ζητάει από μας το φιλότιμο. Δεν θέλει να τον αγαπάμε επειδή είναι παντοδύναμος. Αν ήθελε, μπορούσε να κάνει κάποιο θαύμα και να πιστέψει αμέσως όλος ο κόσμος. Με αυτόν όμως τον τρόπο θα δέσμευε την ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει: «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Η Ορθοδοξία έχει το θαύμα και τη Θεία Χάρη. Ο Ινδουισμός έχει την μαγεία και τη φιλοσοφία. Αντικαθιστά το θαύμα με τη μαγεία και τη Θεία Χάρη με τη φιλοσοφία. Ο διάβολος δίνει στους γκουρού, στους μάγους και τα λοιπά δυνάμεις επειδή του δίνουν δικαιώματα. Έτσι μπορούν να κάνουν κάτι δίθεν θαύματα και ο άλλος που τους βλέπει τους θαυμάζει. Από την στιγμή που βλέπει κάποιος ότι αυτός που κάνει αυτά τα ψευδοθαύματα δεν συγγενεύει καθόλου με τον Χριστό, πρέπει να καταλάβει ότι όσα κάνει είναι απάτη του διαβόλου, που δεν ξέρει να λέει ποτέ αλήθεια αλλά όλο ψέματα και να ξεγελάει τα πλάσματα του Θεού. Όσοι έχουν καλή διάθεση, όταν προηγουμένως έχουν γνωρίσει λίγο την Ορθοδοξία, προβληματίζονται γιατί βλέπουν ότι η ζωή των μάγων δεν είναι καθαρή, είναι μπερδεμένη, ενώ στην Ορθοδοξία βρίσκουν ζωή καθαρή και ανωτερότητα. Βρίσκουν ανθρώπους που έχουν αγιότητα και κάνουν αληθινά θαύματα.
Στην Ορθοδοξία, η καλοσύνη είναι το ξεχύλισμα της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Όλες οι άλλες καλοσύνες που γίνονται από αλλόδοξους πλανεμένους κτλ. Δεν έχουν τα πνευματικά εν Χριστώ στοιχεία, αλλά μπορεί να έχουν κάποια καλά ανθρώπινα στοιχεία. Όποιος ζει σωστά την ορθόδοξη ζωή έχει ταπείνωση, αγάπη και δίνεται ολόκληρος για τον πλησίον. Θυσιάζεται και την άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία που κάνει πάλι τα κάνει από αγάπη προς τον Θεό, όχι για να νιώσει κάποια ευχαρίστηση. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σταυρωθεί από αγάπη για το πλάσμα του. Πρώτα σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε. Είναι φτηνό να ζητάει κανείς πνευματικές χαρές, άλλο αν ο Χριστός του δώσει να γευτεί την ουράνια γλυκύτητα. Ενώ αυτοί που ασχολούνται λόγου χάρη με τις Ινδουιστικές φιλοσοφίες, με τη γιόγκα κτλ, με όσα κάνουν, αποβλέπουν στο να φτάσουν σε μια δίθεν πνευματική κατάσταση, σε έκσταση, να νιώσουν μια ειδονή ή να γίνουν ανώτεροι από τους άλλους χωρίς να ενδιαφέρονται για τους άλλους. Ας υποθέσουμε ότι ένας Ινδουιστής βρίσκεται σε μια ακροθαλασσιά και κάνει αυτοσυγκέντρωση. Αν εκείνη την ώρα κινδυνεύει κάποιος στη θάλασσα και ζητάει βοήθεια, αυτός θα μείνει τελείως αδιάφορος. Δεν θα κουνηθεί από τη θέση του για να μην στερηθεί την ειδονή που νιώθει. Ενώ αν βρισκόταν εκεί ένας ορθόδοξος μοναχός και έλεγε την ευχή, θα άφηνε το κομποσκήνι και θα έπεφτε στη θάλασσα για να τον σώσει. Επιστροφή στην Ορθοδοξία. Ο σημερινός παράξενος κόσμος στα παράξενα αναπαύεται, όχι στα σωστά. Την Ινδία, που είναι στην άλλη άκρη της γης, την ξέρουν από τη μαγεία της και πηγαίνουν. Το Άγιον Όρος, που είναι στην πατρίδα τους, πολύ κοντά τους, με την αληθινή μυστική εν Χριστώ ζωή, το αγνοούν. Ένας φοιτητής μου είπε ότι πήγε στην Ινδία και έμεινε εκεί 3,5 χρόνια. Έψαχνε να βρει την αλήθεια σχετικά με τις θρησκείες. Τελικά του είπε κάποιος Ινδός: «Τι ήρθες εδώ? Αυτό που ζητάς υπάρχει στην Ορθοδοξία. Εκεί είναι το φως. Να πας στο Άγιον Όρος και θα βρεις αυτό που ζητάς». Έτσι επέστρεψε στην Ελλάδα και ήρθε στο Άγιον Όρος. Γέροντα, όταν ένας Ορθόδοξος πάει με τους Ινδουιστές και τα λοιπά, αν μετανοήσει μετά, γίνεται πάλι δεκτός στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Αυτός χρειάζεται μετάνοια μεγάλη και μοίρωμα. Αν θελήσει να επιστρέψει στην Ορθοδοξία και να γίνει πάλι μέλος της Εκκλησίας, κανονικά πρέπει πρώτα να βεβαιώσει με λίβελο ότι αποκηρύττει τις κακοδοξίες τους και ομολογεί την Ορθόδοξη πίστη, και ύστερα να του διαβάσει ο ιερεύς τις ευχές για τον επιστρέφοντα στην αληθινή πίστη και να τον χρήσει με το Άγιο Μύρο. Βλέπω μερικά νέα παιδιά, Ελληνόπουλα, χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε μια γραμμή από το Ευαγγέλιο, πάνε και διαβάζουν βραχμανισμό, βουδισμό, το Κοράνι κτλ. Πάνε και στους Ινδούς. Ύστερα δεν αναπαύονται και επιστρέφουν στην Ορθοδοξία, αλλά έχουν μαζέψει ένα σωρό μικρόβια. Παθαίνουν ζημιά και είναι δύσκολο να βρουν μετά την αλήθεια. Πρέπει πρώτα κανείς να γνωρίσει την Ορθοδοξία και ύστερα, άμα δεν του αρέσει, φεύγει. Ας την γνωρίσει σωστά και μετά ας κάνει σύγκριση με τις διάφορες θεωρίες που ακούει. Γιατί αν γνωρίσει την Ορθοδοξία, μπορεί να ξεχωρίσει τον Μπακίρι από τον Χρυσό ή να καταλάβει τον Χρυσό πόσων καρατίων είναι. Δεν ξεγελιέται εύκολα για να περάσει όσα γελίζουν για χρυσάφι. Πάντως, έχω προσέξει ότι μόνο ο εγωιστής άνθρωπος φεύγει από την Ορθοδοξία όταν την γνωρίζει. Ένας ταπεινός ποτέ δεν φεύγει. Η παραπλάνηση των ανθρώπων. Γέροντα, όταν έρθουν ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ για να κηρύξουν μετάνοια, ο κόσμος θα καταλάβει για να συνέλθει. Αυτοί που θα έχουν καλή διάθεση θα καταλάβουν. Αυτοί που δεν θα έχουν καλή διάθεση δεν θα καταλάβουν
και θα πλανηθούν. Ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ, γιατί εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουσι σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Είναι μερικοί που κάτι πλανεμένους τους περνούν για προφήτες. Πριν από μερικά χρόνια, ένας προτεστάντης γύριζε συνέχεια με μια βαλίτσα πέτσινη που είχε μια επιγραφή γραμμένη στα αγγλικά. «Είμαι ο προφήτης Ηλίας». Φορούσε ένα πουκάμισο με κοντά μανίκια. Είχε και μια αγία γραφή στα αγγλικά και έλεγε ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει και σε ποια θρησκεία ανήκει, είπε τώρα, αυτά είναι χαμένα. Δεν υπήρχαν τότε θρησκείες. Κατάλαβες? Αφού όλοι, καθολικοί, προτεστάντες, πεντηκοστιανοί, όλες οι αιρέσεις και όλες οι παραφιάδες των αιρέσεων είναι γι' αυτόν το ίδιο. Από εκεί δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Πόσα γράμματα μου είχε στείλει. Έγραφε διάφορα χωρία από την Αγία Γραφή και είχε όλο προντεστατικές θέσεις. Έστελνε και σε διαφόρους, πότε από την Αγγλία, πότε από αλλού, ένα σωρό πράγματα. Κάποιοι πίστεψαν αυτά που έγραφε και ήθελαν να δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό ότι ήρθε ο προφήτης Ηλίας. «Μα είστε καλά, τι πάτε να κάνετε», τους είπα. «Ο κόσμος ο καημένος είναι ζαλισμένος. Αμαρτάνει κανείς και μόνον όταν ακούσει όσα λένε οι πλανεμένοι. Είναι μερικοί που λένε, άμα πιστέψεις ότι θα γίνει έτσι, θα γίνει. Αυτό είναι πίστη στον εαυτό τους, αλλά πίσω από τον εαυτό τους είναι το ταγκαλάκι. Κάνουν Θεό τον εαυτό τους και απογυμνώνονται από τη Θεία Χάρη. Με κάτι τέτοιες θεωρίες κοιτάζουν να ξεγελάσουν τον κόσμο». Ένας 45άρης παρουσιαζόταν ως απόφυτος της σχολής της Χάλκης και έλεγε διάφορες Ινδουιστικές φιλοσοφίες. «Εσύ», του λέω, «κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στον κόσμο όταν λες τις εξευγενισμένες βλακίες των Ινδών και συγχρόνως παρουσιάζεσαι ότι τελείωσες τη σχολή της Χάλκης. Πρόσεξε, θα δαιμονιστείς». «Γέροντα, γιατί οι διάφορες παραθρησκείες στην Ελλάδα επιδιώκουν να παρουσιάζονται ως σωματεία και τα λοιπά και δεν λένε ότι είναι θρησκείες? Το κάνουν παραπλανητικά. Και βλέπεις, ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος κατήργησε την ειδωλολατρεία και καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία όλης της αυτοκρατορίας τον χριστιανισμό, σήμερα πάνε να φέρουν πάλι την ειδωλολατρεία. Επιτρέπουν να φτιάχνουν τζαμιά, να έχουν οι γκουρούδες τα δικά τους μοναστήρια, να κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, να γίνονται διάφορα κέντρα προσιλητισμού, οι μασόνοι να δρουν ελεύθερα, οι εχοβάδες το ίδιο. Βάλετε η Ορθοδοξία με ένα σωρό θεωρίες. Αλλά δεν θα σταθούν αυτά. Θα σοριαστούν. Οι ταλέποροι άνθρωποι παρασύρονται, γιατί έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό και έχουν φτάσει σε σκότηση. Μου είπαν δύο νέοι ότι πήγαν στη Χεβρόν για προσκύνημα και τους έβαλαν το σκουφάκι το εβραϊκό για να προσκυνήσουν τους τάφους του Αβραάμ. Τι να το κάνεις το προσκύνημα, αφού έβαλες αυτό που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι στη λατρεία τους? Τι να πεις? Μεγάλη σύγχυση. Στο Παρίσι, έξω από μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία έγραφε, διδάσκεται η εξάσκηση της ευχής με τη μέθοδο της Γιόγκα. Που έφτασαν. Αρχίζουν ύστερα τα ψυχολογικά προβλήματα και παλαβώνουν. Δεν ξέρουν τι ζητούν μετά. Μερικοί, ρωμαιοκαθολικοί, προτεστάντες κτλ. Μαθαίνουν ότι άμα βαπτιστεί κανείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλάζει, αναγεννιέται και νομίζουν πως αν βαπτιστούν θα τους φύγουν τα ψυχολογικά τους προβλήματα. Είπα για κάποιον προτεστάντη που ήθελε να γίνει Ορθόδοξος. «Κοιτάξτε, μην τον βαπτίζετε αυτόν. Αυτός δεν είναι για βάπτισμα». «Όχι», μου λένε, «άμα βαπτιστεί θα βοηθηθεί». «Μα δεν είναι για βάπτισμα, δεν καταλαβαίνετε?» Δεν άκουσαν, τον πήραν, τον πήγαν στη θάλασσα, τον βάπτισαν. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες και μου λέει, «εγώ βαπτίστηκα, αλλά το βάπτισμα δεν μου έλυσε τα ψυχολογικά προβλήματα». «Καλά, για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα βαπτίστηκες?» Του λέω. «Κοίταξε, αν αισθανόσουν την ανάγκη του βαπτίσματος, αν καταλάβαινες την αξία του και πήγαινες για αυτό το μεγαλείο, τότε θα σου έφευγαν και εκείνα.
Αλλά όταν πήγες να βαπτιστείς, για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα, πώς να σου φύγουν? Θα φύγουν με μαγικό τρόπο? Μπερδεύουν τη μαγεία με το θαύμα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον χρυσό από τον μπρούτζο. Και βλέπεις, ένας προτεστάντης λόγου χάρη μπορεί να βαπτιστεί ορθόδοξος, ύστερα να γίνει ρωμαιοκαθολικός, μετά να πει «δεν αναπαύτηκα» και να γυρίσει πάλι στους προτεστάντες ή πάλι στους ορθοδόξους. Κάποιος καθολικός βαπτίστηκε ορθόδοξος, έγινε μοναχός και έζησε 9 χρόνια σε ένα μοναστήρι. Έρχεται λοιπόν μια μέρα στο καλύβι και μου λέει «εγώ δεν έζησα την κοσμική ζωή σαν ορθόδοξος και θέλω να πάω στον κόσμο να παντρευτώ. Ακούς κουβέντα?» Να του λες εντωμεταξύ πόσο βαρύ είναι αυτό που σκέφτεται και να λέει «γιατί είναι βαρύ?» «Δεν μπορώ να το καταλάβω». Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Ινδουισμός. Οι Ινδοί, ενώ είναι έξυπνος λαός, ενώ έχουν μεταφυσικές ανησυχίες και πολλή καρδιά, ασχολούνται με την δίθεν φιλοσοφία, με πλάνες και με μαγείες. Τους Ευρωπαίους τους αλωνίζουμε τις θεωρίες τους και βλέπεις, οι αρχηγοί τους είναι σαν ταύροι και οι άλλοι, εκεί στις Ινδίες, πεθαίνουν από την πείνα. Έρχονται εκεί εδώ στην Ελλάδα και ξεγελούν τον κόσμο με την Ιρβάνα, την τεμπελιά, τις μετεμψυχώσεις. Χρησιμοποιούν εντωμεταξύ στα βιβλία τους και κομμάτια από την Αγία Γραφή, από την Φιλοκαλία, από τους πατέρες και έτσι προσελκύουν τον κόσμο. Παλιά, πού να πιστέψουν οι Ορθόδοξοι τις Ινδουιστικές θεωρίες? Τώρα, πώς να το πει κανείς? Και μερικοί σωστοί άνθρωποι υποστηρίζουν τέτοιες ανοησίες και δίνουν του κόσμου τα χρήματα. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Ινδουισμός. Υπάρχουν γέροντα Ινδοί που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Πολύ λίγοι. Είχαν μείνει μερικοί από την εκκλησία που είχε ιδρύσει εκεί ο Απόστολος Θωμάς, αλλά εγκαταλείφθηκαν. Άλλοι έγιναν καθολικοί, άλλοι προτεστάντες. Σήμερα εκεί οι Ορθόδοξοι είναι μετρημένοι. Αυτά που παρουσιάζουν ως θαύματα οι άλλες θρησκείες ή οι παραθρησκείες δεν έχουν καμία σχέση με τα θαύματα της δικής μας θρησκείας. Ο Χριστός ζητάει από μας το φιλότιμο. Δεν θέλει να τον αγαπάμε επειδή είναι παντοδύναμος. Αν ήθελε, μπορούσε να κάνει κάποιο θαύμα και να πιστέψει αμέσως όλος ο κόσμος. Με αυτόν όμως τον τρόπο θα δέσμευε την ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει «μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Η Ορθοδοξία έχει το θαύμα και τη Θεία Χάρη. Ο Ινδουισμός έχει την μαγεία και τη φιλοσοφία. Αντικαθιστά το θαύμα με τη μαγεία και τη Θεία Χάρη με τη φιλοσοφία. Ο διάβολος δίνει στους γκουρού, στους μάγους και τα λοιπά δυνάμεις επειδή του δίνουν δικαιώματα. Έτσι μπορούν να κάνουν κάτι δίθεν θαύματα και ο άλλος που τους βλέπει τους θαυμάζει. Από την στιγμή που βλέπει κάποιος ότι αυτός που κάνει αυτά τα ψευδοθαύματα δεν συγγενεύει καθόλου με τον Χριστό, πρέπει να καταλάβει ότι όσα κάνει είναι απάτη του διαβόλου, που δεν ξέρει να λέει ποτέ αλήθεια αλλά όλο ψέματα και να ξεγελάει τα πλάσματα του Θεού. Όσοι έχουν καλή διάθεση, όταν προηγουμένως έχουν γνωρίσει λίγο την Ορθοδοξία, προβληματίζονται γιατί βλέπουν ότι η ζωή των μάγων δεν είναι καθαρή, είναι μπερδεμένη, ενώ στην Ορθοδοξία βρίσκουν ζωή καθαρή και ανωτερότητα. Βρίσκουν ανθρώπους που έχουν αγιότητα και κάνουν αληθινά θαύματα. Στην Ορθοδοξία η καλοσύνη είναι το ξεχύλισμα της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Όλες οι άλλες καλοσύνες που γίνονται από αλόδοξους, πλανεμένους κτλ. Δεν έχουν τα πνευματικά εν Χριστώ στοιχεία, αλλά μπορεί να έχουν κάποια καλά ανθρώπινα στοιχεία. Όποιος ζει σωστά την ορθόδοξη ζωή έχει ταπείνωση, αγάπη και δίνεται ολόκληρος για τον πλησίον. Θυσιάζεται και την άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία που κάνει πάλι τα κάνει από αγάπη προς τον Θεό, όχι για να νιώσει κάποια ευχαρίστηση. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σταυρωθεί από αγάπη για το πλάσμα του. Πρώτα σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε. Είναι φτηνό να ζητάει κανείς
πνευματικές χαρές. Άλλο αν ο Χριστός του δώσει να γευτεί την ουράνια γλυκύτητα. Ενώ αυτοί που ασχολούνται λόγου χάρη με τις Ινδουιστικές φιλοσοφίες, με τη γιόγκα κτλ, με όσα κάνουν, αποβλέπουν στο να φτάσουν σε μια δίθεν πνευματική κατάσταση, σε έκσταση, να νιώσουν μια ειδονή ή να γίνουν ανώτεροι από τους άλλους χωρίς να ενδιαφέρονται για τους άλλους. Ας υποθέσουμε ότι ένας Ινδουιστής βρίσκεται σε μια ακροθαλασσιά και κάνει αυτοσυγκέντρωση. Αν εκείνη την ώρα κινδυνεύει κάποιος στη θάλασσα και ζητάει βοήθεια, αυτός θα μείνει τελείως αδιάφορος. Δεν θα κουνηθεί από τη θέση του για να μην στερηθεί την ειδονή που νιώθει. Ενώ αν βρισκόταν εκεί ένας ορθόδοξος μοναχός και έλεγε την ευχή, θα άφηνε το κομποσκήνι και θα έπεφτε στη θάλασσα για να τον σώσει. Επιστροφή στην Ορθοδοξία. Ο σημερινός παράξενος κόσμος στα παράξενα αναπαύεται, όχι στα σωστά. Την Ινδία, που είναι στην άλλη άκρη της γης, την ξέρουν από τη μαγεία της και πηγαίνουν. Το Άγιον Όρος, που είναι στην πατρίδα τους, πολύ κοντά τους, με την αληθινή μυστική εν Χριστώ ζωή, το αγνοούν. Ένας φοιτητής μου είπε ότι πήγε στην Ινδία και έμεινε εκεί 3,5 χρόνια. Έψαχνε να βρει την αλήθεια σχετικά με τις θρησκείες. Τελικά του είπε κάποιος Ινδός: «Τι ήρθες εδώ? Αυτό που ζητάς υπάρχει στην Ορθοδοξία. Εκεί είναι το φως. Να πας στο Άγιον Όρος και θα βρεις αυτό που ζητάς». Έτσι επέστρεψε στην Ελλάδα και ήρθε στο Άγιον Όρος. Γέροντα, όταν ένας Ορθόδοξος πάει με τους Ινδουιστές και τα λοιπά, αν μετανοήσει μετά, γίνεται πάλι δεκτός στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Αυτός χρειάζεται μετάνοια μεγάλη και μοίρωμα. Αν θελήσει να επιστρέψει στην Ορθοδοξία και να γίνει πάλι μέλος της Εκκλησίας, κανονικά πρέπει πρώτα να βεβαιώσει με λίβελο ότι αποκηρύττει τις κακοδοξίες τους και ομολογεί την Ορθόδοξη πίστη, και ύστερα να του διαβάσει ο ιερεύς τις ευχές για τον επιστρέφοντα στην αληθινή πίστη και να τον χρήσει με το Άγιο Μύρο. Βλέπω μερικά νέα παιδιά, Ελληνόπουλα, χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε μια γραμμή από το Ευαγγέλιο, πάνε και διαβάζουν βραχμανισμό, βουδισμό, το Κοράνι κτλ. Πάνε και στους Ινδούς. Ύστερα δεν αναπαύονται και επιστρέφουν στην Ορθοδοξία, αλλά έχουν μαζέψει ένα σωρό μικρόβια. Παθαίνουν ζημιά και είναι δύσκολο να βρουν μετά την αλήθεια. Πρέπει πρώτα κανείς να γνωρίσει την Ορθοδοξία και ύστερα, άμα δεν του αρέσει, φεύγει. Ας την γνωρίσει σωστά και μετά ας κάνει σύγκριση με τις διάφορες θεωρίες που ακούει. Γιατί αν γνωρίσει την Ορθοδοξία, μπορεί να ξεχωρίσει τον Μπακίρι από τον Χρυσό ή να καταλάβει τον Χρυσό πόσων καρατίων είναι. Δεν ξεγελιέται εύκολα για να περάσει όσα γελίζουν για χρυσάφι. Πάντως έχω προσέξει ότι μόνο ο εγωιστής άνθρωπος φεύγει από την Ορθοδοξία όταν την γνωρίζει. Ένας ταπεινός ποτέ δεν φεύγει. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.